Πολύ ωραία. Να yeah. ε, ευχαριστήσω για την πρόσκληση στην σημερινή μερίδα τον κύριο Γιαννόπουλο. Ε, το θέμα μας είναι πολύ συνοπτικά να αναφέρουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ της νόσου Καβασάκη και του ΜΙΣΚ. Καταρχήν, να θυμηθούμε λίγο τους ορισμούς. Για την νόσο Καβασάκη, που είναι πολύ γνωστή σε όλους τους συναδέλφους, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε πυρετό τουλάχιστον πέντε ημερών, και στην τυπική μορφή της νόσου τέσσερα από τα ακόλουθα πέντε ευρήματα, δηλαδή χιλίτιδα γλωσσίτιδα, συμφόρηση επιπεφυκώτων, είδημα ερυθρότητα παλαμών και πελμάτων, εξάνθημα και τραχυλική λεμφαδενοπάθεια. Βεβαίω είναι γνωστό ότι υπάρχουν και οι μη τυπικές μορφές της νόσου, ιδιαίτερα σε βρέφη, στις οποίες μπορεί να έχουμε λιγότερα από αυτά τα τέσσερα τυπικά ευρήματα, τρία, δύο ή και κανένα, με μόνο πυρετό. Αντίθετα, για το ΜΙΣΚ, ο ορισμός που έχει δοθεί από το CDC, αναφέρει ότι ηλικιακά αναφερόμαστε σε άτομα μικρότερα των 21 ετών και εδώ θέλω να τονίσω ότι για τα μεγαλύτερα άτομα υπάρχει το αντίστοιχο σύνδρομο, το πολυσυστηματικό φλεγμονώδη σύνδρομο των ενηλίκων, όπου το γράμμα C αντικαθίσταται από το A, το adult. Επομένως, τώρα για το MISC χρειαζόμαστε πυρετό τουλάχιστον 24 ωρών, εργαστηριακά ευρήματα φλεγμονής, ευρήματα κλινικό σημαντικής νόσου, για την οποία ο ασθενής χρήζει νοσηλείας, με συμμετοχή τουλάχιστον δύο συστημάτων, από το κυκλοφορικό, το νεφρικό, το αναπνευστικό, το αιματολογικό, το γασεντερικό, το δερματολογικό ή το νευρολογικό. Και απουσία πιθανής άλλης διάγνωσης και απόδειξη ενεργού ή πρόσφατης λίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2, όπως αυτό αποδεικνύεται είτε με PCR, είτε με rapid, είτε με αυξημένο τίτλο αντισωμάτων, ή βεβαιωμένη έκθεση στον ιό εντός των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Εδώ σχηματικά βλέπουμε πώς προσβάλλει το ΜΙΣΚ. Ξεκινούμε με το κεντρικό νευρικό σύστημα, με πονοκέφαλο, με νυγκισμό, λίθαργο. Πηγαίνουμε στο πρόσωπο με την ερθρότητα των επιπεφικότων, εξάνθημα, προσβολή της στοματικής, του βλενογόνου της στοματικής κοιλότητας, προσβολή του τραχύλου με λαμφαδενοπάθεια, προσβολή των πνευμόνων, προσβολή της καρδιάς, προσβολή του γαστρεντερικού, που σε, παιδιά, που σε, μερικά παιδιά είναι πάρα πολύ έντονη, αιματολογικές διαταραχές ή προσβολή του νεφρικού συστήματος. Και πάμε να μιλήσουμε για την πρώτη σημαντική διαφορά. Αυτή αφορά στο αίτιο. Η νόσος Καβασάκη περιγράφεται εδώ και 54 χρόνια, αλλά δεν γνωρίζουμε τι την προκαλεί. Αντίθετα, για το ΜΙΣΚ οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι είναι το αποτέλεσμα μιας υπερβολικής ανοσιακής απάτησης η οποία χαρακτηρίζεται από καταιγίδα κοινών και πυροδοτείται από προηγηθήσα έκθεση στον ιό SARS-CoV-2. Πάμε να μιλήσουμε για το ποιες ηλικίε προσβάλλονται. Είναι γνωστό ότι το 76% των περιστατικών καβασάκι αφορά βρέφη και παιδιά κάτω των 5 χρόνων. Αντίθετα, το αντίστοιχο ποσοστό, 76% στο ΜΙΣΚ, αφορά παιδιά από 5 έως 20 χρόνια. Και εδώ βλέπουμε τις μπάρε με τα τελευταία στοιχεία από το CDC που αναφέρει που βλέπετε εύγολοτα ότι το 76% των περιστατικών αφορά ηλικίες πάνω από 5 χρόνια. Όσον αφορά την προσβολή σε σχέση με το φύλλο, έχουμε μια απόλυτη ταύτιση των στοιχείων. Τόσο στο καβασάκι, όσο και στο μίσκ, υπάρχει μια ελαφρά υπεροχή των αγοριών ως προς τα κορίτσια, σε αναλογία Και πάμε να μιλήσουμε για μια σημαντική διαφορά όσον αφορά το ποιες φυλές προσβάλλονται. Είναι γνωστό ότι η χώρα με τη μεγαλύτερη επίπτωση στην Όσο Καβασάκη είναι η Ιαπωνία. Και αμέσως μετά ακολουθούν σε επίπτωση η Κίνα, η Νότια Κορέα και η Ταϊβάν. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με νούμερα, στην Ιαπωνία προσβάλλονται περίπου 250 παιδιά ανά 100.000 παιδιά το χρόνο, ενώ στην Βόρεια Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 10 φορές μικρότερο. 25 άτομα, 25 παιδιά, ανά 100.000 παιδιά και μιλούμε για μεικτό πληθυσμό. Αν μιλήσουμε τώρα στο πώς προσβάλλει το ΜΙΣΚ αυτές τις φυλές, τις αποασιατικές, καταλήγουμε ότι το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής είναι το 3,5%. Και μάλιστα στις μπάρες εδώ που βλέπουμε που δίνει το CDC, το 2,5% αφορά γενικά ασιατική φυλή και όχι συγκεκριμένα την Άπο Ανατολή. Ενώ, όπως βλέπετε, το 92% των περιστατικών αφορούν άτομα της μαύρης φυλής με ισπανική λατινική καταγωγή ή τη λευκή φυλή μη ισπανικής καταγωγής. Και πάμε να συγκρίνουμε τις δύο καταστάσεις ως προς την κλινική του εικόνα. Όπως είπαμε, ο πυρετός είναι απαραίτητο στοιχείο για τη διάγνωση και στις δύο καταστάσεις. Είναι πολύ συχνό το εξάνθημα, είναι πολύ συχνή η εμφάνιση βλαβών στα περιφερικά άκρα με τη μορφή του ιδίματος και της ερυθρότητας, περισσότερο στο καβασάκι, είναι εξίσου συχνή η εμφάνιση τραχυλικής λεμφαδενοπάθειας και εξίσου συχνή εμφάνιση νευρολογικών συμπτωμάτων. Οι μεγάλες διαφορές αφορούν την προσβολή του γαστριτερικού, η οποία είναι μεν συχνή στο καβασάκι, αλλά είναι πάρα πολύ συχνή και σε πολλά παιδιά προεξάρχουν σύμπτωμα είναι το κοιλιακό άλγος ή έμετικη διάρειες στο μίσκ, ενώ επίση κατάσταση καταπληξίας στο καβασάκι περιγράφεται στο 5% των περιστατικών ενώ στο ΜΙΣΚ από 40% έως και 80%. Όσον αφορά στη σύγκριση των εργαστηριακών και στις δύο καταστάσεις, έχουμε αυξημένη λευκοκυτάρωση με πολυμορφοπυρήνωση, έτσι το στο ΜΙΣΚ, έχουμε σημαντική λεμφοπενία στο ΜΙΣΚ, έχουμε ήπια ανεμία και στις δύο καταστάσεις περισσότερο στο ΜΙΣΚ, τα αιμοπετάλια στο ΜΙΣΚ είναι στα χαμηλά φυσιολογικά, Έχουμε πολύ σημαντική αύξηση των δικτών φλεγμονής όσον αφορά την ταχύτητα, τη CRP, τη φεριτίνη και στις δύο καταστάσεις έτσι το στο ΜΙΣΚ. Έχουμε υποαλβομινεμία ή πιετρανσαμινασεμία ενώ στο ΜΙΣΚ καταγράφεται πολύ συχνά αύξηση της τροπονίνης, του Pro bmp και του BMP. Μία μεγάλη ομοιότητα αφορά τη θεραπευτική αγωγή στις δύο καταστάσεις. Έτσι όλοι γνωρίζουμε ότι στο Καβασάκι η θεραπευτική μας αρχική αγωγή είναι η γάμα και η ασπιρίνη. Στο ΜΙΣΚ, αντίστοιχα, αρχικά χορηγήθηκε γάμα σφαιρίνη και ασπιρίνη. Σε άλλες, σε άλλες κλινικές χορηγήθηκε κορτιζόνη και ασπιρίνη και τελικά έχουν καταλήξει ότι καλύτερος είναι ο συνδυασμός γάμα και κορτιζόνη και ασπιρίνη. Όσον αφορά στην κορτιζόνη, μιλούμε για μέθυλη πρεδινιζολόνη, ενώ εξατομικευμένα, ανάλογα με την κλινική εικόνα του ασθενή, ανάλογα με διάφορε παραμέτρου όπω τον κίνδυνο φλεβική θρομβοεμβολή, εάν υπάρχει πολύ χαμηλό κλάσμα εξώθηση, αν υπάρχουν ήδη μεγάλα νευρίσματα, τίθεται θέμα χορήγηση παρίνης. Ενισχυτικά, Εάν υπάρχει αντίσταση στη γάμα σφαιρίνη στο καβασάκι, χορηγούμε για δεύτερη φορά γάμα σφαιρίνη, χορηγούμε κορτιζόνη, ενώ μπορεί να χορηγήσουμε επίσης infliximab ή κυκλοσπορίνη. Ενώ στο μίσκ, αν υπάρχει αντίσταση στην αρχική αγωγή, τότε συνήθως καταφεύγουμε σε βιολογικούς παράγοντες, όπως είναι η αναστολής, η ντερλευκίνης 1 και η ντερλευκίνης 6. Υπάρχει μία δημοσίευση από την Ταϊβάν που αφορά σε 1065 παιδιά με νόσο καφασάκι, τα οποία νοσηλεία σε, εντατική, σε μονάδα εντατικής θεραπείας χρειάστηκε το 2,4%. Αντίστροφα, τα πρώτα 783 περιστατικά μίσκ από Ευρώπη και Αμερική την περίοδο Μάρτιο με Ιούνιο του 2020 σε αυτά τα παιδιά Μονάδα εντατικής νοσηλείας χρειάστηκε το 68% διαφόρου τύπου υποστήριξη, είτε με ινότροπα, είτε με αναπνευστήρα, είτε ακόμα και σε έκμο. Ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών, ενώ το 1,5% αυτών των περιστατικών δυστυχώς κατέληξε. Υπάρχει ένα, μια δημοσίευση από την Ιταλία, που αφορά το 12η Μάρτιο του 2000 με Μάρτιο του 2021, είχαν 46 περιστατικά μίσκ, χρειάστηκε το 59% αυτών εισαγωγή σε μονάδα εντατική θεραπεία και ευτυχώ υπήρχε πλήρη ανάρρωση σε όλους. Α εστιάσουμε λίγο στη σύγκριση των δύο καταστάσεων ω προς την προσβολή του καρδιακιακού. Για την όσο καβασάκι ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχει μια ήπια μείωση της συσταλτικότητας η οποία είναι παροδική και ανταποκρίνεται πάρα πολύ γρήγορα στην αντιφλεγμονώδη θεραπεία που χορηγείται. Για το ΜΙΣΚ ξέρουμε ότι η συσταλτικότητα επηρεάζεται περίπου στο 33% των παιδιών. Όσον αφορά στο καφασάκι, υπάρχει συχνά μια μικρή συλλογή περικαρδιακού υγρού. Αντίστοιχα, για το ΜΙΣΚ το 25% των περιστατικών έχει κάποιο βαθμό περικαρδιακή συλλογή. Στο καβασάκι γνωρίζουμε ότι εάν δεν υπάρξει έγκαιρη θεραπεία, υπάρχει βλάβη από τα στεφανία στο 25% των περιστατικών, ενώ αντίστοιχα στο ΜΙΣΚ, προσβολή των στεφανίων περιγράφεται περίπου στο 12,5% των ασθενών. Προσβολή των βαλβίδων έχουμε στο 25% της νόσου Καβασάκη όσον αφορά τη μητροειδή και την αορτική βαλβίδα, ενώ σε κατάσταση σοκ, όπως προείπαμε, μπορεί να εμφανιστεί το 5% του περιστατικών, ενώ στο ΜΙΣΚ το ποσοστό είναι από 4 έως 8 ανά 10 ασθενείς. Ας εστιάσουμε λίγο στη μυοκαρδιακή βλάβη στα πλαίσια του ΜΙΣΚ. Η μεγαλύτερη δημοσίευση από 500 τρεις ασθενείς αποκλειστικά στις Ηνωμένε Πολιτείε, έδειξε ότι το 34% αυτών είχαν έκπτωση της ιστολικής λειτουργίας η μισή ελαφρά και η υπόλοιπη μισή από μέτρια έως σοβαρή. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι στο 91% των περιστατικών υπήρχε πλήρης αποκατάσταση στον πρώτο μήνα και στο 99,4% πλήρης αποκατάσταση μέχρι την συμπλήρωση τριών μηνών. Μόνο ένας χρειάστηκε σχεδόν 4,5 μήνες για να φτάσει στην πλήρη αποκατάσταση της ιστολικής του λειτουργίας. Τονίζουμε ότι η βαρύτητα της αρχικής προσβολής δεν επηρέασε την αποκατάσταση. Αυτό καταδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα σε αυτό το σχήμα, όπου μεγαλάζιο είναι όσοι είχαν το χαμηλότερο κλάσμα εξώθησης κατά τη διάγνωση, οι οποία αποκαταστάθηκαν πρώτοι μέσα σε 35 μέρες. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η αποκατάσταση εντός λίγων εβδομάδων από τη διάγνωση στην πλειονότητα των περιστατικών είναι ενδεικτική ότι η δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας είναι μάλλον πιο συχνά αποτέλεσμα της σοβαρής συστηματικής φλεγμονής και του οξέως στρες παρά αποτέλεσμα ισχυμίας ή άμεσης καρδιοτοξικής βλάβης του ιού. Αυτό, αυτή είναι μια άλλη δημοσίευση από την Αγγλία, όπου προοπτικά παρακολούθησαν για ένα χρόνο τους ασθενείς τους και όσοι είχαν βεβλαμένη συστολική λειτουργία στην αρχή, χωρίς παρουσία ανεβρίσματος αυτοί ανέρωσαν πλήρως όσον αφορά το κλάσμα εξώθησης σε δυόμισι μήνες. Παρ' αυτά, υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρχουν παραμένουσες αλλοιώσεις στη διαστολική λειτουργία παρά τη φυσιολογική συστολική. Επομένως, μπορεί να υπάρχει υποκλινική μυοκαρδιακή βλάβη που μπορεί να επιμένει παρά την αποκατάσταση του κλάσματος εξώθησης όπως αυτός αξιολογείται με τις κλασικές μεθόδους. Με τις κλασικές μεθόδους. Επομένως, αυτό είναι ένα έβριμα που χρήζει περαιτέρω μελέτης. Όσον αφορά στην μεσοπρόθεσμη παρακολούθηση των παιδιών με μίσκ, υπάρχουν, έχουν ήδη ξεκινήσει να υπάρχουν δημοσιεύσεις με παρακολούθηση με μαγνητική τομογραφία καρδιάς, τρει μήνες μετά, εφτά μήνες μετά, υπάρχουν φυσιολογικά ευρήματα και δεν υπάρχουν στοιχεία καταλήπουσας ίνουσης και ας εστιάσουμε λίγο παραπάνω στα στεφανιαία στο προηγούμενο paper από την Αμερική με τα 503 παιδιά με πολυσυστηματικό φλεγμονώδες νόσημα είχαν 57 παιδιά με προσβολή το στεφανιαίων. Αυτοί αποκαταστάθηκαν πλήρως στις 90 μέρες η παθοφυσιολογία της προσβολής των στεφανιαίων αγκίων στα πλαίσια του ΜΙΣΚ δεν έχει αποσαφινιστεί. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι η ήπια βαρύτητα και η ταχή αποκατάσταση των βλαβών από τα στεφανιαία συνηγορούν περισσότερο για αγκιοδιαστολή στα πλαίσια του πολύ φλεγμονόδους περιβάλλοντος παρά για καταστροφή του αγκιακού τυχώματος από φλεγμονόδη κύτταρα. Αυτή είναι μια άλλη δημοσίευση, τον Οκτώβριο του 2021 στο Pediatrics, που αφορά 50 παιδιά με μίσκ, από τα οποία το 52% είχε κάποιο βαθμό συμμετοχή από τα στεφανία και επίσης υπήρχε πλήρης αποκατάσταση εντός 6 μηνών. Συγκεκριμένα όσοι είχαν ανεβρίσματα, αποκαταστάθηκαν πλήρως ήδη στους δύο πρώτους μήνες. Και η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το Καβασάκι είναι ακριβώς όσο ό,τι αφορά τα στεφανιαία αγία. Στα στεφανιαία αγία γνωρίζουμε την πάθο φυσιολογία η οποία εξελίσσεται σε τρία στάδια. Το αρχικό είναι η νεκροτική αρτηριίτιδα η οποία είναι αυτοπεριοριζόμενη και ολοκληρώνεται εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη του πυρετού. Οδηγεί σε προοδευτική καταστροφή του αγκιακού τυχώματος έως τον έξω χιτώνα, και έτσι καταλήγουμε στο σχηματισμό ανεβρίσματος. Το δεύτερο στάδιο είναι η υποξία χρόνια γηίτιδα που ξεκινά εντός 2 εβδομάδων από την έναρξη του πυρετού και διαρκεί μήνες έως χρόνια και σχετίζεται στενά με το τρίτο στάδιο αυτό του ενδοαυλικού μειοεινοβλαστικού πολλαπλασιασμού το οποίο στάδιο ξεκινά εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη του πυρετού διαρκεί μήνες έως χρόνια και μπορεί να οδηγήσει σε προοδευτική στένωση του στεφανίαιου. Έτσι, τα ελαφρώς διατεταμένα φλεγμένοντα στεφανία στο καβασάκι μπορούν να επανέλθουν στο φυσιολογικό. Ωστόσο, εάν προκύψει ανέβρισμα, τότε χρειάζεται διαβίου παρακολούθηση. Στα ανευρίσματα, στα οποία διατηρείται κάποιο τμήμα του μέσου χιτώνα, μπορεί να καταγραφεί μείωση των διαστάσεων του αυλού με την πάροδο του χρόνου ως αποτέλεσμα του μείου εινοβλαστικού πολλαπλασιασμού ή θρόμβων και να γίνουν στενοτικά. Τονίζουμε ότι η μείωση των διαστάσεων του αυλού δεν σημαίνει αποκατάσταση στο φυσιολογικό. Τα μεγάλα γιγάντια ανευρίσματα, τα οποία αποτελούν το 1% των ανεβρισμάτων εφόσον δοθεί έγκαιρα θεραπεία, δεν αποκαθίστανται δεν επαναδιαμορφώνονται και σχεδόν πάντα έχουν θρόμβους, οι παλαιότεροι των οποίων μπορούν να επασβεστοθούν και δίνανται να αποφράξουν τον αυλό. Επομένως, εφόσον δημιουργηθούν ανεβρίσματα στην νόσο καφασάκι, μιλούμε για διαβίου παρακολούθηση. Να τονίσουμε ότι το 5% των οξέων στεφανιαίων συμβαμάτων σε έως τα 40 χρόνια στις Ηνωμένε Πολιτείε οφείλονται σε ανεβρίσματα από την Όσο Καβασάκη. Συμπερασματικά, πρόκειται για διαφορετικές νόσους, οι οποίες έχουν αρκετές ομοιότητες ως προς την κλινική εικόνα όσον αφορά στα προσβληθέντα συστήματα, ομοιότητα ως προς την εργαστηριακή εικόνα και στοιχεία δείχνουν ότι πιθανώς υπάρχει ομοιότητα και ως προς την γενετική προδιάθεση, αφού φαίνεται ότι υπάρχουν άτομα γενετικώς ευάλωτα στο να εμφανίσουν τις δύο καταστάσεις, ενώ έχουν σημαντικές διαφορές ως προς τους ανοσολογικούς μηχανισμούς, που για χάρη συντομία στη σημερινή παρουσίαση δεν αναφέρθηκα καθόλου, σημαντικές διαφορές όσον αφορά στα επιδημιολογικά στοιχεία, και σημαντικές διαφορές ως προς την βαρύτητα της κλινικής εικόνας και την εξέλιξη, αφού το μίσκ είναι πολύ θορυβόδες στην αρχή, μπορεί να χρειαστεί πολύ, σε πολύ μεγάλη συχνότητα εισαγωγή σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά προσμένουμε τουλάχιστον όσον αφορά το καρδιαγγειακό πλήρη ανάρρωση. Αντίθετα, και τόνισα και προηγούμενα ήδη ότι τα ανεβρίσματα στην Όσο Καβασάκη μπαίνουν στο, ιστορικό, στο ατομικό ιστορικό του ασθενή και τον ακολουθούν διαβίου. Και κάτι αισιόδοξο, τα τελευταία στοιχεία από το CDC που αφορούν τα περιστατικά ΜΙΣΚ μέχρι και την 30 Νοεμβρίου 2021 φαίνεται ότι με το στέλεχος ΔΕΛΤΑ που είναι το επικρατών στέλεχος στην στις Ηνωμένε Πολιτείε τουλάχιστον τους τελευταίους τέσσερις μήνες, υπάρχει μηδενική συχνότητα πλέον μίσκ τις τελευταίες 15 μέρες. Τα συνολικά περιστατικά μίσκ που έχουν στις Ηνωμένε Πολιτείε που ταιριάζουν με τον ορισμό που έχει δώσει το CDC είναι περίπου 6.000, περίπου 50 κατέληξαν και αυτό σημαίνει ότι η θυμητότητα είναι περίπου 1 στα 115 παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, συγχαρητήρια, κύριε Γαβρά, για την ομιλία σας, που ήταν πολύ παραστατική και εμπεριστατωμένη. Εσείς και η κυρία Παπαδοπούλου <coughs> μας δώσατε μία πλήρη εικόνα για το τι ε, καρδιολογικές επιπτώσεις μπορεί να έχουν τα παιδιά που έχουν προσβληθεί από την λοίμωξη COVID. Ε, εδώ, ε, να πούμε ότι από ό,τι ε, μας είπατε και στην εισαγωγή αυτή ότι στην περίπτωση του ΜΙΣΚ το πολυφλεγμονόδες αυτό σύνδρομο εντοπίζεται περισσότερο στα μυοκαρδιακά κύτταρα από ό,τι στο καβασάκι που προσδιορίζεται περισσότερο στα, στα μεσαίου μεγέθους αγγεία, γιατί είναι γνωστό ότι mm -hmm. εάν ένα παιδί έχει προσβληθεί από την όσο καβασάκι, θεωρείται ένας επιπλέον προδιαθεσικός παράγοντας για την ανάπτυξη στεφανίας νόσου, όπως είναι η υπέρδοση, ο ζαχαρότης και κτλ. Ε, πάντως, και αυτό εμείς αυτό στο πλαίσια... συγγνώμη για την παρεμβολή, ναι, ναι, ναι. για την παρεμβολή. Γι' αυτό και στα πλαίσια της τακτική ε, τακτικής παρακολούθησης ε, υπάρχουν σαφείς οδηγίες ε, οι οποίες τώρα στο, και στο εγχειρίδιο που θα, κυκλοφορήσει που εκδόθηκε από την Ελληνική Παιδοκαρθολογική Εταιρεία υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το ποια στοιχεία ε, ως προς τον τρόπο ζωής Ω προ τη ρύθμιση τη αρτηριακή πίεση, τη ρύθμιση των λυπηδίων, την αποφυγή καπνίσματο, όλα αυτά τα γνωστά, ποια θα πρέπει να ακολουθούνται και να επισημαίνονται στον τακτικό επανέλεγχο αυτών των παιδιών. Ε, των παιδιών με μίσκ ή με καβασάκι. Με καβασάκι, όπω είπατε. Με καβασάκι. Με καβασάκι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Επομένως είναι πολύ παρήγορο ότι τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν προσβληθεί από την όσο COVID και έχουν κάποια συμμετοχή από το μυοκάρδιο εάν δεν είναι τόσο μεγάλη που να οδηγήσει στο θάνατο που είναι πολύ σπάνιο τελικά υποχωρούν και φαντάζομαι ότι δεν θα παρουσιάσουν και στο μέλλον επιπλοκές από αυτή την προσβολή του μυοκαρδίου. Διότι μας είπατε ότι... Και οι μαγνητικές που έχουν γίνει ήταν αρνητικές. Καθαρές, ακριβώς. Ναι, ναι. Τουλάχιστον αυτά είναι τα, τα, τα άμεσα και τα ε, μεσοπρόθεσμα στοιχεία. Για τα μακροπρόθεσμα, οπωσδήποτε θα πρέπει να περιμένουμε τις να μελέτες θα περιμένουμε που θα προκύπτουμε. Φυσικά. φυσικά, φυσικά. Ευχαριστούμε πολύ να